Από ό,τι δημοσιεύθηκε σε άρθρο των 4 τροχών, ο ανεξάρτητος οργανισμός EuroNCAP θα αξιολογεί από εδώ και πέρα την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Οι περισσότεροι κατασκευαστές οχημάτων χρησιμοποιούν πλέον ευρέως ένα πλήθος αισθητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο να παρέχουν περισσότερη ασφάλεια και υποβοήθηση στην οδήγηση. Ωστόσο, αυτός που έχει πάντα την ευθύνη είναι ο οδηγός, μια και κάθε σύστημα υποβοήθησης είναι εκεί για να βοηθά και όχι να αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του EuroNCAP αφορούν δύο βασικούς τομείς. Την ικανότητα βοήθησης που εξετάζει την ισορροπία μεταξύ των τεχνικών ικανοτήτων του κάθε συστήματος και του βαθμού στο οποίο διατηρεί τον οδηγό σε γρήγορση. Και από την άλλη το δίχτυ προστασίας που ελέγχει το αυτοκίνητο σε κρίσιμες καταστάσεις. Η συνολική επίδοση κάθε οχήματος στους παράγοντες αυτούς βαθμολογείται με τους χαρακτηρισμούς βασικό, μέτριο, καλό και πολύ καλό. Τα πρόσφατα αποτελέσματα μας δίνουν ότι η Mercedes GLE, η BMW σειρά 3, το Audi Q8 και το Ford Kuga παίρνουν το βαθμό πολύ καλό. Τα Volkswagen Passat, Nissan Juke, Tesla Model 3 και Volvo V60 πήραν μέτριο, ενώ τα Renault Clio και Peugeot 2008 πήραν βασικό.